πολιτικές κουβέντες για την συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Μετράει ο χρόνος αντίστροφα. Τρίτη 16 Μαΐου σήμερα, μπροστά μας οι εκλογές 21 του μήνα. Καλημερίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Βασίλη Σμπόκο. Ο κύριος Σμπόκος είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα, κύριε Ράκη. Μια χαρά. Πηγαίνοντας προς την εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής, πιστεύετε ότι είναι πιο ξεκάθαρο, βλέπετε να είναι πιο ξεκάθαρο το κλίμα? Το κλίμα διαμορφώνεται, κυρία Δουλγεράκη, την τελευταία εβδομάδα πάντα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, και αυτό αποτυπώνεται και στην πορεία μας προς την Κυριακή, στις τελευταίες αυτές τις 4 μέρες. Θεωρώ ότι όσο πηγαίνουμε προς την κάλπη, τόσο δυναμώνει το κόμμα μας, τόσο δυναμώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και το αποτέλεσμα της Κυριακής θα είναι νικηφόρο για την παράταξή μας. Δυναμώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και πώς το βλέπετε αυτό? Γιατί δεν είναι μόνο η ψήφος, έχει πίσω από την ψήφο χιλιάδιο άλλα, κύριε Σμπόκο, και το καταλαβαίνετε αυτό. Εγώ λέω ότι δυναμώνει με βάση την παρουσία του κόσμου, τις εκδηλώσεις που κάνουμε, όπου παρουσιάζεται ο πρόεδρος μας, ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο κόσμος συμμετέχει, τον αγκαλιάζει, πάει και τον ακούει και υιοθετεί τις ιδέες του, το πρόγραμμά μας, τις προτάσεις μας, και αυτό σας λέω φαίνεται και θα αποτυπωθεί εδώ και αύριο βράδυ στην κεντρική ομιλία του πρόεδρου μας εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Κύριε Σμπόκο, ήταν κάτι που εσείς θα θέλατε πολύ περισσότερο να συζητηθεί, να αναλυθεί, να ακούσουμε περισσότερες κουβέντες από τους πολιτικούς αρχηγούς, αντί να αναλώνονται, όπως σας ρωτάω και λέω εγώ, σε θέματα που έχουν να κάνουν μόνο με τα σκάνδαλα, μόνο με τις υποκλοπές και εκείνα τα τυπικά που φτάσαμε στο τέλος να λέμε και να ακούμε μεταξύ μας? Θα προσλάβω τόσες χιλιάδες, θα σας δώσω τόσα χρήματα? Αυτό είναι το ζητούμενο για την καθημερινότητά μας και για τη ζωή μας? Κυρία Δουλγεράκη, σίγουρα δεν έγινε προγραμματική συζήτηση επί της ουσίας, αλλά σε αυτό συνηγορούν και πολλοί παράγοντες, δηλαδή και μέσα από την παρουσία εμένα προσωπικά στα μέσα ενημέρωσης δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να παρουσιάσω συγκεκριμένες πτυχές του προγράμματός μου. Δεν κουβεντιάζω τώρα για το άτομο μου, αλλά και γενικότερα και σε επίπεδο αρχηγών, εάν εξαιρέσει κανείς το debate, που και εκεί ήταν μια κλειστού τύπου διαδικασία, ουσιαστική συζήτηση δεν έγινε. Στο debate μπορεί να παρουσιάστηκαν κάποιες θέσεις, ας πούμε, των κομμάτων με μονολόγους των πολιτικών αρχηγών, αλλά πέρα από τη συγκεκριμένη παρουσίαση τηλεοπτική που μέσα από την τηλεόραση μπορεί ευρέως η πλατιά μάζα του πληθυσμού να ακούσει και να βγάλει συμπεράσματα, στις συζητήσεις τις γενικότερες ήταν πιο πολύ κοκορομαχίες. Δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε αυτό. Οι κοκορομαχίες που επιλέγονται από τους ίδιους τους υποψηφίους και τους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά και τους λοιπούς υποψηφίους, έτσι. Συνηγορούν πολλές φορές και οι δημοσιογράφοι σε αυτό. Να σας πω κάτι, όχι, μην το γυρίσετε εκεί αυτή την ώρα, κύριε Σμπόκο, γιατί δεν είναι το ζητούμενο. Το θέμα είναι η επιλογή που έχει ο κάθε πολιτικός αρχηγός για να ακούσει, για να πει επιπλέον πράγματα, παραπάνω πράγματα που θα αφορούν τον κόσμο. Αυτό λέω εγώ. Μία διαπίστωση κάνω προσωπικά από εκεί και πέρα. Εμείς, κυρία Δουλγεράκη, καταθέσαμε. Αν μπορείτε να το απομακρύνετε το τηλέφωνο, γιατί δημιουργεί θέμα στον ήχο, θα μας εξυπηρετούσε. Έτσι όπως χτυπάει, κύριε Σμπόκο, δεν ξέρω τι γίνεται. Με καλούν στο τηλέφωνο τώρα και δεν πάνε το. Μάλιστα. Και δεν μπορείτε να το κάνετε διαφορετικά. Μάλιστα. Συνεχίστε. Ναι, κυρία Δουλγεράκη, εμείς καταθέσαμε το πρόγραμμά μας στον ελληνικό λαό. Προσπαθούμε, όπως σας είπα, να το αναλύσουμε όλοι εμείς που εκτιθόμαστε ως υποψήφοι
βουλευτές του κόμματός μας. Και το πρόγραμμά μας είναι εμπεριστατωμένο, αφορά όλες τις πτυχές της κοινωνικής, πολιτικής, επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρα μας. Επειδή είσαστε άνθρωπος της καθημερινότητας, είσαστε άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται μέσα στις πόλεις και στα χωριά. Πείτε μου από αυτό το πρόγραμμα, αν σας έθετα το δίλημα αυτή την ώρα που το θέτω και λέω, ποια είναι τα δυνατά σας τρία σημεία βάση του προγράμματος, ποια θα ήταν εκείνα τα οποία θα επιλέγατε και θα μου λέγατε, κύριε Σμπόκο? Κυρία Δουλγεράκη, η οικονομία είναι το βασικότερο σημείο και η οικονομία είναι που θα κρίνει κατά τη γνώμη μου και το αποτέλεσμα των εκλογών. Εμείς στο πρόγραμμά μας λέμε ότι οι 50 πρώτες μέρες θα είναι κρίσιμες και θα γίνουν πολλές παρεμβάσεις για να ανακουφιστούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα με την ακρίβεια και τη φτωχοποίησή τους από τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Και χαρακτηριστικά θα μπορούσα να σας πω ότι από τις πρώτες μέρες προσδίκης κυβέρνησης, όπως εμείς την ονοματίζουμε, νομοθετούμε για την αύξηση μισθών εισοδημάτων, αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό από την 1η Εβδόμου του 2023 στα 880 ευρώ στο ιδιωτικό τομέα και θεσμοθετούμε την ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή στο ύψος του τουρισμού του προηγούμενου έτους. Ξεπαγώνουμε τις τριετίες να επιφευθεί άμεσα γενναία αύξηση του μέσου μισθού. Αυξάνουμε του μισθού στο δημόσιο κατά 10%. Επαναφέρουμε άμεσα τη 13η σύνταξη του συνταξιούχους και αποδίδουμε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους στα αναδρομικά σε βάση τετραετίας. Θα μπορούσα να συνεχίσω και να πω πάρα πολλά πράγματα. Αυτά καταθέτουν στο ελληνικό λαό ένα κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο αφισβητεί η Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα ότι είναι υπέρογκα τα ποσά, αναλύοντας το πρόγραμμα οικονομικά, δηλαδή τα πόσο θα στοιχήσει, αλλά εμείς και εκεί η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη. Το πρόγραμμα μας είναι κοστολογημένο, στοιχίζει 5,5 δις το χρόνο, 22 δις τα 4 χρόνια και λέμε ξεκάθαρα ότι τα χρήματα αυτά που θα υπηρετήσουν και θα υποστηρίξουν το πρόγραμμά μας είναι τα χρήματα τα οποία σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη δίνει χωρίς να φορολογεί τους 5 πάροχους της ενέργειας και τα 2 δηληστήρια. Εμείς θα κοστολογούμε αυτά γύρω στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η λεγόμενη εσχοκέρδεια που εκτενώς έχουμε αναλύσει και θεωρούμε ότι τα χρήματα αυτά, φορολογώντας τα σε ένα ποσοστό των 95% θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό, θα υποστηρίξουν το κοινωνικό πρόσημο του προγράμματός μας. Μαζί με το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, της στήριξης και της εργασίας, να φανταστώ ότι και αυτά σε πρώτο πλάνο μπαίνονται, κύριε Σμπόκο, γιατί γνωρίζετε και πατέρας είσαστε, ότι το να πάει κάποιος να βρει σήμερα δουλειά δεν είναι και τόσο εύκολο, έτσι όπως τα πράγματα έχουν γίνει, και η επιδότηση της εργασίας είναι πολύ καλύτερη, όπως λέει ο κόσμος, από την επιδότηση της ανεργίας. Κυρία Δουλγεράκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το κομμάτι εργασίας έφερε ένα αντεργατικό νόμο. Ο νόμος αυτός έκανε τα 8 ώρα 10 ώρα, κατάργησε τις συλλογικές συμβάσεις, διάλυσε το σώμα επιθεώρησης εργασίας. Σε όλα αυτά έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Εμείς θα καταργήσουμε τον αντεργατικό νόμο κυρίου Χατζηδάκη και θα φέρουμε αυτό που πρέπει με τις πολιτικές μας ώστε να στηριχτεί η εργασία στον τόπο μας. Μάλιστα. Θέλω τις τελευταίες σας κουβέντες σε αυτή την παρουσία πριν σας αποχαιρετήσω και το μήνυμά σας, κύριε Σμπόκο, ή αυτό που θέλετε να πείτε στον κάθενα από εμάς που σας ακούει αυτή την ώρα. Κυρία Δουλγεράκη, καλώ τον κόσμο την Κυριακή να συμμετέχει
στην ψηφοφορία. Είναι μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Εμείς έχουμε βάλει τα διλήμματα. Με κύριο το δίλημα, θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η πολιτική ή θέλουμε μια νέα διακυβέρνηση της χώρας η οποία να έχει ένα προοδευτικό, δημοκρατικό πρόσημο. Θέλουμε να υπάρξει κυβέρνηση από την κάλπη της αυτής αναλογικής ή να μπούμε σε μια περιπέτεια ανεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων μέχρι να υπάρξει, να γράψει ένα ποσοστό αυτοδυναμίας ένα κόμμα. Προκειμένου περίπου σε αυτό επαγγέλλεται η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν ζητάμε τον ελληνικό λαό να συμμετέχει στη διαδικασία. Η συμμετοχή, κατά την άποψή μου, θα κρίνει το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι ο κόσμος συμμετέχοντας θα καταψηφίσει τις αντεργατικές, αντικοινωνικές πολιτικές των τεσσάρων τελευταίων χρόνων και θα δώσει τη δυνατότητα το κόμμα μου, στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να έχει την πρώτη εντολή τη Δευτέρα το πρωί και να προχωρήσει στις διαδικασίες που χρειάζονται, στις επαφές που χρειάζεται ο πρόεδρό μας για τη σύσταση της λεγόμενης δημοκρατικής προοδευτικής κυβέρνηση της αριστεράς που τόσο έχει ανάγκη το τόπο μας σήμερα. Κύριε Σμποκό, τι σας ζητάνε πολύ περισσότερο, σας ακούω τώρα προσεκτικά και μου γεννώνται και τα ερωτήματα, τι σας ζητάνε πολύ περισσότερο οι πολίτες με τους οποίους συναντιέστε, τι σας ζητάνε οι επαγγελματικές ομάδες πολύ περισσότερο, με δύο κουβέντες παρακαλώ. Να αναφέρουμε τις πολιτικές που χρειάζονται, να κάνουν πράξη τις πολιτικές που χρειάζονται ώστε να μειωθεί το κόστος ζωής, το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. Αυτό είναι που η ακρίβεια είναι, κυρία Δουλγεράκη, το νούμερο ένα ζήτημα που απασχολεί σήμερα τον κόσμο. Η αύξηση του ρεύματος, η αύξηση του καυσίμου είναι ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με όλες τις επαγγελματικές τάξεις, με όλες τις παραγωγικές τάξεις του τόπου μας. Αυτά είναι τα κέρια ζητήματα. Βρείτε μία λύση να μπορούμε να ζήσουμε. Βρείτε μας, φέρτε τις πολιτικές που χρειάζονται για να υποστηριχτούμε και να σταθούμε στα πόδια μας. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα μας, κύριε Γεράκη, είναι μέρος του προγράμματό μας. Εμείς λέμε ξεκάθαρα, το επαναλαμβάνω άλλη μία φορά, ότι κοιτάξτε, υπάρχει ένα περιβάλλον με κρίσεις, ένα καπιταλιστικό περιβάλλον όπου ειδικά την τελευταία 15 ετία με την άκρατη, ας πούμε, παγκοσμιοποίηση υπάρχει, είναι ανθρωποφάγο. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι μέσα σε αυτό το σύστημα υπάρχει περιθώριο να υπάρξει κοινωνική πολιτική, να υπάρξει κοινωνικό κράτος. Εν αντιθέσει με τη Νέα Δημοκρατία που υπηρετεί, το ιδεολόγημά της είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Ο νεοφιλελευθερισμός λέει ότι λίγο κράτος, όλα τα κανονίζει η αγορά και στήριξη των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτό το βλέπουμε στην πράξη τελευταία χρόνια και στον τόπο μας. Εδώ επιπλέον υπάρχει ένας αυταρχικός, κατά τη γνώμη μου, νεοφιλελευθερισμός. Γιατί υπάρχει και μια σκληρή αυταρχική στάση από πλευράς της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα διλήμματα, αυτή είναι η διαφορά μας και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός στην Κυριακή θα επιλέξει το κόμμα που πραγματικά έχει δώσει και δείγματα από τα 4,5 χρόνια που κυβέρνησε τον τόπο μας, ότι θα σταθεί δίπλα στον πολίτη, δίπλα στο μη έχοντα και κατέχοντα, στον πολίτη που πραγματικά πιέζεται από αυτή την περίοδο και θα δώσει λύσεις στα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σμποκό. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.